Κοντά μας έχουμε τον κύριο Αυγερινό, το λένε και μοναδικό κατασκευαστή απάνω σε, που ειδικεύεται σε μήλους. Πείτε μας έτσι δύο λόγια, κύριε Αντώνη, πώς ήταν η προσέλευση των τουριστών φέτος εδώ στην όμορφη Αντιμάχη. Μπορούμε να πούμε πως ήταν αρκετά καλή, μια αρκετά καλή χρονιά. Είχαμε αρκετή προσέλευση τουριστών. Ο μήλος έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά ενδιαφέρον για τον τουρίστα για να μάθει για την παράδοση του, την ελληνική παράδοση. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και να την προωθήσουμε, να την μάθει ο ξένος που έρχεται εδώ, νομίζω ότι θα έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα πέρα από τον Μήλο υπάρχει και το παραδοσιακό σπίτι όπου μπορεί να επισκεφτεί ο τουρίστας εδώ. Βέβαια, ναι, να δει και πώς ήταν η ζωή του Έλληνα αγρότη, του Έλληνα τέλος πάντων, πώς ζούσε, πώς με τι μπορούσε να ασχοληθεί και με όλα αυτά. Και πολλές δυσκολίες ζούσαμε τότε. Πολλές δυσκολίες, βέβαια. Σήμερα βρεθήκαν και ένα σχολείο εδώ πέρα στην Αντιμάχεια, όπου πήγανε και στο παραδοσιακό σπίτι. Πείτε μας, αν επισκέπτηκαν και τον Μήλο. Εδώ δεν ήρθαν, όχι. Εδώ στο Μήλο δεν είχαν τον χρόνο προφανώς. Προφανώς να μην το είχαν προγραμματίσει, δεν μας είχαν ενημερώσει για τέτοια. Βέβαια, ο Μήλος είναι ανοιχτός για όλα τα σχολεία. Να έρθουν να το επισκεφτούν δωρεάν, να του εξηγήσουμε και να δουν πώς μπορούσε αυτή εδώ η μηχανή που ήταν μια ελληνική τεχνογνωσία και ελληνική κατασκευή προέλευση, η οποία αυτό ο Μήλο υπάρχει τουλάχιστον 2 με 2,5 αιώνε νωρίτερα από του ευρωπαϊκού. Από αυτήν εδώ τη μηχανή είχαν εμπνευστεί όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε για του κατόπιν δικού του μήλου. Πέρα από τον Μήλο, έχετε, βλέπω, και ένα γαϊδουράκι που φωτογραφίζεται καθημερινά. Φωτογραφίζεται, βέβαια, είναι η ατραξιόν, ας πούμε, του Μήλου, ο οποίο βέβαια τα χρόνια εκείνα ήταν ένα εργαλείο για του αγρότε να κουβαλήσουν τα σιτηρά του, να πάρουν οι άνθρωποι το άλευρά του. Ήταν το μεταφορικό του μέσο. Και τι παραδοσιακά πουλάτε εδώ? Εδώ τα παραδοσιακά προϊόντα που πουλάμε είναι κάποια κουλουράκια που κάνουμε από το αλεύρι του Μήλου, τα οποία τα δίνουμε και τα δοκιμάζουν οι τουρίστες και στη συνέχεια, αν θέλουν, μπορούν να αγοράσουν. Βέβαια, είναι τα δικά μας τα παραδοσιακά, τα νηστίσιμα, τα οποία τα παράγουμε από το δικό μας αλεύρι. Θα θέλαμε και την συμβουλή σας για του χρόνου να έχουμε μια τέτοια δυνατή σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα, να μην φύγει η πανδημία. Πάνω απ' όλα πρέπει να κάνουμε εμείς μια προσπάθεια να μπορέσουμε να αναδείξουμε την παράδοσή μας. Είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος, να μάθει την παράδοσή μας και να μπορέσουμε να την προωθήσουμε.